και ποιο είναι ο σπεκουλαδόρο. Για βάλε μου. Πάμε. Εσεί μπορείτε να εγγυηθείτε ότι οι αποδοχέ του θα παραμείνουν οι ίδιε. Κύριε Αντροπέλο, καταρχήν δεν μπορώ να εγγυηθώ για την δραστηριότητα κανένα ιδιώτη επιχειρηματία. Καπιταλισμό υπάρχει στην Ελλάδα και οι επαγγελματίε και οι επιχειρηματίε που έχουν τι δουλειέ του καθορίζουν με ποιον τρόπο θα κινηθούν. Αυτά είπε ο κ. Αδερικάδο σήμερα στο Open, στου συναδέλφου τη πρωινή ζώνη. Πρόεδρο να κρατήσει, ναι. Μα τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, καπιταλισμό έχουμε. Ξαφνικά έχει κρατήσει το Open. Εσύ λέει, επειδή του λαού είναι ένα πίσω στου επιχειρηματίε τώρα. Ελάτε κύριε Μαυρίδη, δεν μα τα λέτε καλά. Πολύ καλή Μαυρίδη, πόσο. Εντάξει, συγγνώμη. Θα ξεκινήσω από το προηγούμενο θέμα. Όσον αφορά τι πληρωμέ. Υπάρχουν υπερορίες οι οποίες δεν θα πληρωθούν ποτέ, γιατί δεν προβλέπεται. Έχουν κάνει παραπάνω υπερορίες από αυτές που προβλέπουν. Δεν πληρώνουν τις εγγραφές που πρέπει να πάρουν. Ούτε σίγουρα δεν πάρουν που τα πάρουν. Έχουν κάποια χρήματα και αυτά τα προσωπικά μέσα έχουν κάποια χρήματα που δεν τα πάρουν ποτέ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους νοσηλευτές και γιατρούς, κανένας δεν είπε ότι δεν είναι είδες. Όλοι είναι είδες. Αλλά για αυτόν που είναι υπεύθυνος σε αυτό το συγκεκριμένο νοσοκομείο, σε αυτό το συγκεκριμένο θάλαμο, εάν τα έβαζε την μητέρα μου, και νομίζω πως όλοι συμφωνούμε. Με καρκίνο των πνεύμων, δηλαδή μια ευπαθή ομάδα, μαζί με άλλους οι οποίοι έχουν COVID, εγώ προσωπικά, όχι μόνο bullying θα έκανα, θα κατέθετα μήνυση και αγωγή για πρόκληση βλαβό και για έκθεση σε κίνδυνο. Από εκεί και πέρα, αν πάμε στον κύριο Θεοδωρικάκο τώρα, να σου πω μόνο ότι έχει προβλεφθεί ήδη από την έρευνα της Κομισιόν ότι θα έχουμε 25-30% ανεργία για το 2021. Προβλέπονται 160.000 νέοι άνεργοι. Οπότε ο κ. Θεοδωρικάκος απλά είναι λαγός κυβέρνησης και λέει το τι θα συμβεί, τίποτα άλλο. Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε τι να σας κάνω, καπιταλισμό έχουμε. Ο κ. Θεοδωρικάκος θα ρίξει 160.000 άνεργοι. Πρέπει να καταλάβει ότι είναι σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι σε κυβέρνηση της αριστεράς, όπως πιθανόν θα ήθελε. Για να λέει τι να σας κάνω εγώ, καπιταλισμό έχουμε. Από εκεί προέρχεται όμως. Έχει μια προφανώς έναν πολιτικό παλιμπεδισμό. Και την ίδια ώρα, στην 7η, για να τα βλέπουμε όλα, στην 7η ΥΠΕ της Κρήτης, έτσι, για νομική περιφέρεια της Κρήτης, εκεί να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, με επικουρικές ειδικότητες, νοσηλευτικό προσωπικό, 235 άτομα, έτσι, από αυτά, 80 περίπου είναι βοηθοί νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έτσι. Λοιπόν, οι προσλήψεις είναι φύλακες, γραμματείς, διοικητικοί υπαλλήλοι, κριτήρες, γιατρούς πόσους. 60 γιατροί, έτσι, και όλοι οι υπόλοιποι είναι άλλες βοηθητικές ειδικότητες, οι οποίες είναι και πιο εύκολο να προσληφθούν. Αν μάλιστα τύχει ορισμένοι εξ αυτών να είναι συγγενείς και πολιτοί, ακόμα καλύτερα. Έβλεπα τις προάλλες και καταγγελία για μια συγγενή της διοικήτριας της ΥΠΕ, της υγειονομικής περιφέρειας, η οποία πήρε τη θέση κάποιου που παραιτήθηκε και δεδέχτηκε και έχει γίνει ένα άλλο μπάχαλο εκεί. Βεβαίως υπάρχει και το θέμα της ειδικής ευθύνης, γιατί τυπικά μπορεί να είναι όλα σωστά. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει τόση ανεργία και ότου θαύματος να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται οι συγγενείς, τα αδέρφια και οι φίλοι σε αυτές τις θέσεις, κύριε Αποστόλου. Ναι, κύριε Κατσαβέλη, πρώτα απ' όλα να πω ότι το βίντεο το οποίο δείξατε ήταν για άλλη μια φορά ένα αποκαλυπτικό βίντεο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό περιέχει αλήθεια. Αυτό λοιπόν το οποίο δείξατε και το οποίο πιστεύω ότι περιέχει αλήθεια ενισχύει όλους εκείνους ενδεχομένως και τους δικαιώνει τις επιστήμονες οι οποίοι λένε ότι στο πλήθος των θανάτων από κορονοϊό δεν είναι αποκλειστικά και μόνο από κορονοϊό αλλά από άλλες ανίατες ασθένειες, καρκίνο, καρδιά, πνεύμονες που ο κορονοϊός επιτάχυνε τον θάνατο και καταγράφηκε ως θύμα του κορονοϊού. Στο ζήτημα των 10 ημερών καθυστέρηση δεν έχει κανένας δικαίωμα, ειδικά ετούτη κυβέρνηση, να καθυστερεί 10 μέρες αυτήν την τάξη ανθρώπων, την κοινωνική τάξη ανθρώπων, τους ιατρούς και νοσηλευτές που έχουν δώσει τη ζωή τους πραγματικά
σε αυτές τις δύσκολες ημέρες της πανδημίας.